Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Διονύση, τι κάνεις? Παιδιά, είμαι καλά και ευχαριστώ που με ρωτήσατε. Ναι. Πολλοί μπαίνουν και δεν νοιάζονται για τον παρουσιαστή. Σοβαρά, μιλάς. Είναι εδώ πρικοθύρες, απλώς για τα λεφτά. Παρουσιαστής νούμερο ένα, ρε παιδιά. Εσείς όμως νοιάζεστε. Όχι, είσαι νούμερο ένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, μου ανεβάζετε την αυτοπεποίθηση. Κράτα γερά και βλέπω είσαι και γυμνασμένος και fit, έτοιμος δηλαδή. Άρχισε για τα τέτοια κομπλιμέντα, εντάξει. Έτοιμος. Είστε αποφασισμένοι να κερδίσετε πολλά λεφτά εσείς με τόσα κομπλιμέντα. Το σημειώνω. Ακούει η παραγωγή μέσα. Ακούει η παραγωγή. Ακούει. Ζωνούλες βάλετε. Αμέσως. Γιατί είστε πολύτιμοι επιβάτες τώρα εσείς. Θέλω να μου μείνετε ζωντανοί, να κάνετε πολλά ακόμα λόγο. Να κάνετε πολλά ακόμα κομπλιμέντα. Μακάρι. Απ' την άλλη είναι η ζώνη. Α, την έχεις βάλει ήδη. Τι σου λέω εγώ. Βάλει την εκεί. Είσαι πολύ μπροστά εσύ. Πώς σας λένε? Λοιπόν, μέχρι να βάλει τη ζώνη. Είμαι ο Κώστας. Ναι. Και εγώ είμαι η Πόπη. Εξαιρετικές επιλογές. Α, και μαμά του Κώστα. Μαμά του Μπράβο. Κώστα. Έτσι. Τέλεια. Μπράβο σε εσάς και στον Ονό για τις εξαιρετικές επιλογές στα ονόματα. Πού σας πάω? Πάμε. Συγκρού Φίξ. Εκεί προς φύγαμε. Εκεί, ναι. Ναι, Διονύση. Και Πόπη. Τίποτα, αυτό είναι λίγο για να δω ότι θυμάμαι τα ονόματα και μπράβο. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, γενικά έχετε ωραία σχέση με μαζιού, κάνετε πράγματα παρέα. Ναι, πάρα πολύ. Είναι cool η μαμά, Κώστα. Είναι πολύ cool, είναι πολύ ωραίο τυπάκι. Είναι ωραίο τυπάκι. Θα πας για καφέ με τη μαμά. Εννοείται, θα πάω για καφέ. Θα βγεις έτσι και παρέα για ποτό, και τη μαμά. Και για ποτό θα πάω. Μπράβο. Και το έχουμε κάνει πολλές φορές. Μπράβο που είστε cool οικογένεια. Έτσι. Φαίνεσαι πολύ cool, Πομάρα. Μη σου πω. Μη φέρνεις τον Κώστα, είσαι πιο cool από τον Κώστα. Σου χαλάει το image. Μου το χαλάει, ναι, ναι. Να το κατεβάσουμε. Κώστα, η μαμά είναι πολύ cool, εσύ δεν είσαι αρκετά cool όμως για να φτάσεις το επίπεδο μας. Να το κατεβάσουμε. Δούλεψε το λίγο. Κουλός, ας πούμε. Με το cool σου, έτσι, μπράβο. Με τι ασχολείστε, παιδιά? Εγώ είμαι ιδιωτική υπάλληλο, δουλεύω σε λογιστήριο μια εταιρεία. Οκ. Φοβερή, είπε. Ενδιαφέρον. Το λογιστήριο πάντα έχει ένα ενδιαφέρον. Δεν ξέρω πώς αντέχετε οι λογιστές. Δεν ξέρω, μου φαίνεται η δουλειά. Κάθε φορά με παίρνει ο λογιστής μου να μου πει και να με ενημερώσει για τα πράγματα γενικά και τύπου μπαίνω σε ένα κενό. Τύπου ζω ένα πράγμα φόβος και παράνοια στο Las Vegas. Δεν ακούω τίποτα. Και μου λέει εντάξει, έχει περάσει ένα δεκάλεπτο και δεν έχω ακούσει τίποτα. Και δεν έχει καταλάβει και τίποτα. Το γυρίζω στο off. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, εσύ Κώστα. Λοιπόν, εγώ είμαι υπάλληλος σε μια στοιχηματική εταιρεία. Οκ. Online καζίνο και στοίχημα. Οκ. Και όπως βλέπω εδώ το χώρος είναι ενδείκνυται για... Να το κάνουμε καζινάκι, να βγάζουμε ένα δεύτερο εισόδημα. Άνετα. Κουπιέρεις εγώ και τέτοια. Άνετα. Ωραία. Και να σου πω... Έχεις και το φυσικό, είσαι έτοιμος. Πώς το βλέπεις λοιπόν τις πιθανότητες σας για απόψε μια σχέση γενικά με στοιχήματα και πιθανότητες παίζεις? Θα κερδίσουμε λεφτά κάμποσα. Το ευχόμαστε. Το κάμπος είναι σχετικό. Αυτοπεποίθηση. Έτσι. Θέλει σιγουριά. Εγώ πιστεύω σε εσάς. Έχετε δηλαδή την ψήφο εμπιστοσύνη του παρουσιαστή. Ευχαριστούμε, Διονύση. Είστε halfway there, που λέει και ο Bon Jovi. Ευχαριστούμε δηλαδή, και άλλο θέλετε. Και με τη θετική άβρα σου. Θα κάνω πάρα πολύ όλα καλά. Ναι, λοιπόν. Πάμε να πούμε τους πολύ απλούς κανόνες. Έχετε περιθώριο για δύο λάθη στις ερωτήσεις που θα σας κάνω. Στο τρίτο δηλαδή πρέπει να σας κατεβάσω και καθόλου δεν το θέλω. Και από εκεί και πέρα έχετε δύο βοήθειες. Κάποιον δικό σας άνθρωπο που μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο, είναι η μία. Και η άλλη βοήθεια είναι ένα τηλέφωνο στον σοφό παππού μου, ο οποίος θα πιάσει έτσι τη γενιάδα του. Θα φύγει από μέσα η πιτηρίδα, γιατί γενικά ο παππούς δεν έχει την καλύτερη σχέση με την καθαριότητα. Είναι μια ηλικία πια. Ωραία. Και θα πει δύο πιθανές απαντήσεις, εκ των οποίων η μία είναι η σωστή. Πρέπει εσείς να διαλέξετε ποια είναι αυτή. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με μια χαλαρή ερωτησούλα. Έτσι, να κάνουμε λίγο ζέσταμα για 25 ευρώ. Πάμε. Για να φύγαμε. Πώς λέγονται τα χρώματα του ηλιακού φάσματος? Ουράνιο τόξο. Ουράνιο τόξο. Το ουράνιο τόξο τα έχει πάνω αυτά τα χρώματα. Αλλά δεν ψάχνουμε το φυσικό φαινόμενο κατά το οποίο εμφανίζεται κάτι στον ουρανό που έχει αυτά τα χρώματα. Ψάχνουμε το πώς λέγονται αυτά τα χρώματα. Το έχετε ακούσει. Δεν θα σας το πω και θα πείτε. Τα χρώματα της Ήρυδας. Κρατάω αυτό. Αυτό κλειδώνουμε. Κλειδώνω χρώματα της Ήρυδας. Χρώματα της Ήρυδας. Η σωστή απάντηση είναι το ουράνιο τόξο. Όχι, τα χρώματα της Ήρυδας. 25 ευρώ είναι δικά σας. Ψύχρεμος ο Κώστας, μ' αρέσει. Έπα.
Θα φας καμία σε ποιον, σε μένα. Θα αποκρούσω, θα σηκώσω άλλον. Ξέρω Krav Maga, Ποπή. Ξέρεις. Τίποτα δεν ξέρουμε, δεν είσαι εύκολα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Άμα πέσεις σε μαμά θα σου πω. Άμα πέσω σε μαμά θα βγάλει τον πλάστη που θα έχει για κάποιο λόγο μέσα στην τσάντα. Κάπως έτσι. Αυτό, θα με πάρει στο κυνήγι. Λοιπόν, ωραία, δεν βλέπουμε με Ελληνίδα μάνα. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Δεύτερη ερώτηση, να τα κάνουμε 50 ευρώ. Πόσα είναι τα γουρουνάκια που έμπλεξαν σε ξεκαρδιστικές περιπέτειες με τον κακό Λύκο στο ομώνυμο παραμύθι. Αλλά λοιπόν, αυτό το απαντήστε με το χέρι και εσείς έτσι. Με το χέρι στην καρδιά, έτσι. Για πες. Πόσα ήταν. Τόσα παραμύθια που διάβασα. Τρία γουρουνάκια. Τρία γουρουνάκια κρατάω, κλειδώνω, είναι τρία τα γουρουνάκια. Κλειδαμπάρος. Δεν το αφήνω καν να έχουμε λίγο αγωνία γιατί θα βγάλει το πλάστη. Λοιπόν, πάμε. Τρίτη ερώτηση, να τα κάνουμε 75 τα ευρώ. Yeah. Σε ποια πολιτική παράταξη ανήκει ο σημερινός πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν? Ρεπουμπλικάνος είναι δημοκρατικός. Ξέρουμε τουλάχιστον τις παρατάξεις. Ξεκινάμε από καλή βάση. Στο κόμμα των... Να πούμε. Να πούμε τώρα. Ακούμε, ναι. Κόμμα των Δημοκρατικών. Δημοκρατικό. Κλειδώνω δημοκρατικούς. Στους δημοκρατικούς. Πολύ σωστά στους δημοκρατικούς. Μετά από τον Τραμπ το γυρίσαμε. Λοιπόν, γυρίσαμε. Πάμε επόμενη ερώτηση. Πόσοι νόμοι της ρομποτικής υπάρχουν? Ξενέρωσε η Πόπη. Εντελώς όμως. Τύπου οριακά θέλει να ανοίξει. Θέλει να ανοίξει πόρτα να κατέβει κάτω με βαρελάκια. Δεν ψήνεται να είναι εδώ. Νόμοι της ρομποτικής. Δεν ξέρω, δεν ήξερα καν ότι η ρομποτική έχει νόμους πρώτα. Είδες τι μαθαίνει κανείς. Είδες. Λοιπόν, να πάρουμε... Δεν ξέρω. Μπορείτε να πάρετε βοήθεια, μπορείτε να πείτε μια απάντηση και ρισκάρετε. Δεν ξέρω, γιατί δεν ξέρω καθόλου τίποτα. Αυτό δεν το έχω ξανακούσει καν. Λοιπόν, να πάρουμε μια βοήθεια. Ε? Δεν ξέρω. Δεν ξέρει πού. Δεν ξέρω, πάρτε. Πάρουμε βοήθεια. Θέλετε να πάρετε μια βοήθεια για το αν πρέπει να πάρετε μια βοήθεια. Ωραία, ας πούμε δώσω μια απάντηση. Δώσε μια απάντηση να υπάρχει. Ένα ή δύο. Θα πούμε δύο. Παιδιά, δυστυχώς είναι τρεις οι νόμοι της ρομποτικής. Okay, εντάξει. Δεν πειράζει, μπαίνουν και αυτά. Τι είναι αυτή η ατσπάθεια. Ψυχραιμία, Πόπη μου. Δεν θέλω, σε παρακαλώ, να μας βρεις μετά, να μας κυνηγήσεις και να σε βρω το βράδυ σπίτι με κάνα μπαϊτά. Πρώτος, το ρομπότ δεν θα κάνει κακό σε άνθρωπο, ούτε με την αδράνειά του θα επιτρέψει να βλάψει κάποιος ανθρώπινο όν. Δεύτερον, το ρομπότ πρέπει να υπακούει στις διαταγές που του δίνουν οι άνθρωποι, εκτός αν αυτές οι διαταγές πάνε σε αντίθεση με τον πρώτο νόμο. Τρίτον, το ρομπότ οφείλει να προστατεύει την ύπαρξή του, εφόσον αυτό δεν συγκρούεται με τον πρώτο και τον δεύτερο νόμο. Μάλιστα. Τι έγινε, Πόπη? Δεν το είχα ξανακούσει ποτέ. Δεν το περίμενα. Τι έγινε, Κωστάκη, σε γουστάρει κοριάτισα? Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Καλό. Δεν νομίζω. Αλλάζουμε ερώτηση, αλλάζουμε κλίμα. Μάλιστα. Ναι. Αλλάζουμε και γύρο. Ναι. Πάμε γύρω χοιρινό. Γύρω κοτόπουλα, μα θες. Πάμε δεύτερο γύρο, γιατί είχε ανοίξει λίγο η όρεξή μου, συγγνώμη τώρα. Ναι. Έχει ανοίξει η όρεξή μου για να κερδίσετε λεφτά. Πρώτη ερώτηση. Δεν το βλέπω. Εκατοντάδες απένταροι Νοτιοκορεάτες δέχτηκαν να παίξουν το παιχνίδι του χταποδιού ή του καλαμαριού. Καλαμάρι. Τα είπε η Πόπη πολύ σωστά. Χαρτσκουί και καλαμάρι. Το έχεις δει, Πόπη μου. Ναι. Από εκεί παίρνεις ιδέες για να τραμπουκίζεις κόσμο. Εντελώς. Ξεκάθαρα. Εντελώς. Πολύ σωστά το Squid Game, το παιχνίδι του καλαμαριού. Γυρίζει Διονύση την κούκλα εκεί που ήταν και... Ναι, ναι, κάπως έτσι είναι η μαμά λίγο, ε. Όταν γυρίζεις σπίτι μετά τις 12, γυρίζει. Έτσι, έτσι. Τα πράγματα είναι σοβαρά. Αυτό. Λοιπόν, δεν μπλέκεις με Πόπη. Μπράβο, άλλα 50 ευρώ είναι δικά σας. Yes. Είμαστε αισίως στα, αν δεν κάνω λάθος, 125 ευρώ. Αλλά έχω κάνει ποτέ λάθος. Όχι. Το μόνο λάθος που έκανα ήταν ότι μια φορά νόμιζα ότι είχα κάνει λάθος. Ποτέ άλλοτε. Λοιπόν, δεύτερο γύρο, δεύτερη ερώτηση. Μάλιστα. Ποιος είναι ο τίτλος της cult ελληνικής ταινίας Ρόδα, Τσάντα και... Κομπάνα. Μπράβο, ρε Πόπη. 1, 2, 3, 4, όσα θες. Έχεις δει καμία ταινία από δάφτες? Εσύ λες να μην τις έχω δει. Εγώ λέω να μην τις έχεις δει. 80 ταινίες, ήταν το βιντεοκασέτες του 80. Ήταν την εποχή του 80. Βέβαια, ήμουνα τότε. Αυτό. Ναι. Ήταν ένα από αυτού που ήταν καρδιοκατακτητή τότε, από αυτού εκεί που παίζανε, κάναν σεν πρεμιέ, ξέρω εγώ.
Ποιοι ήταν εκεί, είχε στη Βτούζο. Ρόδο Τσάντα και Κοπάλα. Ναι. Είχε Μιχαλόπουλο. Ο Γαρδέλης, ο Μιχαλόπουλος, ο Ντούζος. Ναι. Ο Ντούζος λέγεται. Το Ντούζο, ναι. Σ' άρεσε στη Βτούζος. Έλα μωρέ, όχι, εντάξει. Εντάξει. Το λες επειδή είναι μπροστά ο Κώστας και δεν θες να ομολογήσεις το κρυφό πάθος. Ο πατέρας του μ' άρεσε, ο Στίβ δεν μ' άρεσε. Ο παπάς ήταν έτσι σεξ σύμβολ, ε. Ο μπαμπάς του Ντούζου ή του Κώστα, περίμενε. Ο μπαμπάς του Ντούζου. Α, ο μπαμπάς του Ντούζου, εγώ νόμιζα ο μπαμπάς του Κώστα και πήγα να χαρώ. Ο μπαμπάς του Ντούζου σαν. Εντάξει, δεν βγαίνεις με τα Όχι, γιατί μου είπες για τον Ντούζο, δεν μου είπες για κανέναν άλλο. Και θες τον μπαμπάς του Ντούζου. Ο μπαμπάς ήταν καλύτερος, λέω, από το γιο. Εντάξει, λοιπόν, το σημειώνω. Πάμε, επόμενη ερώτηση. Για πάμε. Περίπου τι βάρος έχει η μπάλα του μπάσκετ. Πάνω ή κάτω από 700 γραμμάρια. Εσύ που παίζεις μπάσκετ. Λοιπόν. Εγώ λέω πάνω. Είσαι κιλό, να. Είναι πάνω από 700. Εντάξει, όπως το φάνω. Δεν ξέρω. Μας το κάνεις 500, να σου απαντήσουμε. Εντάξει, δεν είναι φέτα που ψωνίζει στο σούπερ μάρκετ, αλλά ξέρω εγώ, η ερώτηση είναι 700. Ναι, πώς νιώθεις για αυτά? Είναι λίγα. Οπότε λες πάνω από 700 εσύ. Ναι, λέω πάνω. Κρατάμε το πάνω, κλειδώνω, δείτε με, κλακ, κλείδωσα τώρα εγώ. Κλείδωσες τώρα. Δεν ξέρω, ότι αν θέλετε να ξεκλειδώσω. Δεν είπαμε. Δεν είπαμε. Πάνω. Πάνω, μπορεί να είναι 600, αλλά μπορεί να είναι 750. Αλλά είναι πάνω. Γύρνα τη στρόφιγγα. Δίπλο κλειδώνω. Ναι, κλείδωσε. Και με μεγάλη λύπη οφείλω να σας πω ότι είναι κάτω από 700. Παίζουμε από 567 ως 650 γραμμάρια. Εκπληξάρα. Εκπληξάρα, έτσι είμαστε μια εκπομπή όλο εκπλήξεις. Κάποιες δυστυχώς δυσάρεστες, ελπίζω όχι άλλες. Καλώς εδώ κάτω και θα σου πω. Ναι, μετά έχω να ανησυχώ και για τη σωματική μου ιδιότητα, σωστά, παρά λίγο να το ξεχάσω. Έτσι, λοιπόν, έτσι. Μην ξεχνιέσαι. Πάμε επόμενη ερώτηση και να θυμίσω στην παραγωγή ότι απειλείται η ζωή μου. Λοιπόν, πώς λεγόταν ο ποιητής στην ταινία «Ξύπνα Βασίλη»? Φανφάρας. Θυμάσαι και το μικρό του, μήπως να μας τρελάνεις τελείως. Πάλι σωστό είναι, αλλά θα το πάρω δηλαδή σωστό. Αλλά αν θυμάσαι και το μικρό, θα είσαι πολύ ωραία τύψα. Τώρα είσαι μέτρια τύψα. Δεν το θυμάσαι. Οκ, Πόπη, αν θες να παίξεις έτσι. Εσύ, να θες. Μπορεί να το προσπαθήσω για να το θυμηθώ. Για πέτα μία. Ο ποιητής Φανφάρας. Κρατάω αυτό. Ναι. Τιμολέων Φανφάρας. Ο ποιητής βεβαίως άσπρα κοράκια, μαύρα κοράκια και άλλα τέτοια εμπριμέ κοράκια. Μπράβο. Επόμενη ερώτηση, να μην σας καθυστερώ, να κερδίσετε πολλά λεφτά θέλω. Mm-hmm. Και όταν λέω επόμενη ερώτηση, εννοώ επόμενη ερώτηση επόμενου γύρου. Πάμε τρίτο γύρο, όπου η κάθε ερώτηση είναι για 100 ευρώ. Mm-hmm. Ποια συσκευή επικοινωνίας καταργήθηκε από τις δημόσιες υπηρεσίες από την 1η-1η του 2021? Τώρα όλα αυτά, μόνο να δεν κάνω λίγο, μόνο το φάξ έχει μείνει. Μόνο το φάξ. Μόνο το φάξ με την άλλη. Να... Ναι, εντάξει. Νομίζω ότι έχει το φάξ. Δεν υπήρχε κάτι άλλο. Φτάνουμε στον προορισμό μας εδώ. Το φάξ. Κρατάω φάξ. Ναι. Τι να το κάνω, αφού καταργήθηκε το 21. Πολύ σωστά λοιπόν είναι το φάξ. Μπράβο, άλλα 100 ευρώ δικά σας. Και σταματάω και εγώ εδώ, γιατί φτάσαμε στον πολυπόθητο προορισμό μας. Wow. Μισό λεπτό, δεν πόνεσαι. No. Τώρα δεν ξέρω αν θα πονέσει που θα βγούμε έξω. Τώρα προσπάθησα. Σταματάω λοιπόν. Σταμάτα. Εδώ νιώθω ότι είναι ένα ok σημείο να σταματήσω. Έχω σταματήσει δηλαδή και σε χειρότερα σημεία σίγουρα. Λοιπόν, φτάσαμε εδώ. Παιδιά μου καλά και μαμάδες των καλών παιδιών. Χειρόφρενο. Μάλιστα. Πρακτικά είναι ποδόφρενο, αλλά τώρα μην πούμε σε λεπτομέρειες. Το καλό είναι ότι σταματάει. Ναι, ακούει. 325 ευρώ είναι εδώ και είναι έτοιμα να γίνουν δικά σας. Δες τα πώς σπαρταράνε. Δεν το κάνω εγώ από μόνα τους τώρα, παιδιά. Ναι, είναι τρέμει το χέρι σου. Τρέμει το χέρι. Τρέμει το χέρι μου από τη συγκίνηση και από το άγχος μου. Μην φάω ξύλο από σένα, Πόπη μου. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω τώρα εγώ. Τα παίρνετε στο χέρι και άντε γεια, ή θέλετε να ρισκάρετε και να πείτε, θέλω να μου κάνεις άλλη μια ερώτηση και αν την απαντήσω σωστά να διπλασιάσω, δηλαδή 650 ευρώ, αν την απαντήσω λάθος να μηδενίσω, δηλαδή
Ψάχνω το ποσό. Μηδέν ευρώ. Δηλαδή, 0 ευρώ. Λοιπόν, τι θα γίνει, θα ρισκάρουμε. Δεν έχουμε τη βοήθεια στο τέλος, έτσι. Δεν έχετε παρά μόνο ο ένας τον άλλον. Μόνο τον εγκέφαλο. Ναι. Δεν μας πάει. Δεν μας πάει καλά. Μας έκανε όλες τις δύσκολες ερωτήσεις. Κατάλαβες. Κατάλαβες τώρα. Εγώ φταίω πάλι. Εγώ φταίω. Λοιπόν. Εντάξει, Μαρκιονίση. Ναι, δεν θα ρισκάρουμε, όχι. Έχουν παίξει και πολύ δυσκολότερες ερωτήσεις γενικά. Ναι. Να δείτε ταξί να πείτε, α, οκ, okay, είχε δίκιο. Έχω δει ταξί. Μια χαρά σας είχα. Στον αφρό σας είχα. Στον αφρό σας. Τις ρομποτικές, αυτά, κάτσε. Έμαθες και κάτι. Δεν πειράζει, έμαθα δεν πειράζει. Κάτι όμως. Έτσι. Okay. Λοιπόν, και εγώ έμαθα να μην μπλέκω μαζί σου. Γιατί αν με καλέσεις την Κυριακή για πλέξιμο, δεν θα έρθω. Όσο καλέσω για φαγητό, θα έρθεις. Δεν ξέρω τι θα μου ρίξεις μέσα. Θα θέλω να πάμε σε μια μερίδα να δω ότι είμαστε κοντά. Θα φάνε και οι υπόλοιποι. Θα σου κάνω την ερώτηση τώρα. Παρ' όλα αυτά, να δούμε αν θα την έβρισκες ή όχι. Και εσύ Κώστα επίσης. Εντάξει. Στους πόσους βαθμούς βράζει το νερό, πάρτο τώρα. Όλα τι να σου πω. Κάτω. Θα έχεις τώρα τα διπλάσια. Καλά είναι και τα δίπλα και τα μισά. Τι να κάνουμε. Όποιος θέλει τα πολλά, χάνει και τα λίγα. Αυτό ακριβώς. Έτσι, μπράβο. Πάρτε εδώ. Πολύ. Εγώ, παιδιά, να είστε καλά. Χάρηκα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ. Χάρηκαμε. Πολλά φιλιά. Καλοξόδευτα. Περιμένω να με καλέσετε για φαγητό. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Αντίο, φιλιά. Γεια σας. Γεια, γεια. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Παιδιά, εντάξει, δεν ξέραμε και την μπάλα, έτσι. Πώς μάθαμε και πώς ζυγίζει η μπάλα. Η μπάλα του μπάσκετ. Η μπάλα του μπάσκετ, εντάξει, δεν το ξέραμε, το μάθαμε. Κατά τα άλλα, ήταν πάρα πολύ καλά. Μια χαρά, μια χαρά. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ για όλα. Τι κάνουμε, καλά, πώς είμαστε, καλά, καλησπέρα. Τι κάνετε ρε παιδιά, μια χαρά, καλά, είμαστε, μια χαρά. Πώς σας λένε, εγώ είμαι Νατάσα. Νατάσα. Και εγώ είμαι ο Γιώργος. Γεια σας ρε Νατάσα και Γιώργο. Βάλτε και ζώνες, μπράβο, το κάνετε από μόνοι σας, καλά. Είναι. Μου έχετε κάνει τη δουλειά μου 80% πιο απλή. Μια χαρά. Μπράβο ρε παιδιά. Πού σας πάω. Καλαμάκι. Καλαμάκι. Ναι, ναι, καλαμάκι. Μου άνοιξε την όρεξη, τώρα έτρωγα ένα. Φύγαμε για καλαμάκι. Πράγματα για εσάς, ωραίες παιδιά. Είστε ζευγάρι. Όχι, όχι. Έχω παντρευτεί την αδερφή της Νατάσας. Οκ. Okay. Κουνιάδι λοιπόν. Ναι. Μάλιστα. Και πώς πάει αυτό. Καλά, αυτός μια χαρά. Ωραίος γάμος. Καλά, έχουμε κάνει δύο παιδάκια. Α, τέλεια. Να σας ζήσουν να τα χαίρεστε. Να είσαι καλά, φίλε μου. Και εντάξει, οικογενειακά. Είμαστε έτσι και παρεούλα δηλαδή. Όπως μας βλέπεις, είμαστε και μαζί. Πολύ ωραίο. Κάνουμε παρέα. Εσύ, αγαπητή μου. Και εγώ έχω δύο παιδάκια. Α, τέλεια. Βέβαια. Με πρόχειρους υπολογισμούς, 4 τα παιδάκια δηλαδή μέχρι στιγμής. 4. And counting. Ναι. Μάλιστα, μπράβο. Ναι, ναι. Σκέφτεστε φρένο εδώ ή πάμε και για άλλα. Όχι, δεν έχει άλλο. Δεν έχει άλλα. Έκλεισε το μαγαζί. Δυσκολέψαν οι καιροί για να πάμε και κάτι παραπάνω. Πάμε να τους κάνουμε λίγο πιο εύκολους τους καιρούς. Έτσι για να κάνετε κανένα παιδάκι ακόμα, να έχετε κανένα ψηλό, καμία περιουσία εδώ. Κάτι τι, εντάξει, δεν είναι τόσα τα λεφτά, ρε παιδί μου, για να πεις ότι οκ. Μάζεψα αρκετά, ας κάνω δύο παιδιά ακόμα. Oh. Αλλά είναι κάτι. Ό,τι βοήθεια μπορεί εννοείται, να έχει. Εννοείται. Ό,τι βοήθεια μπορεί να έχει κανείς. Λοιπόν, πείτε μου λίγο με τι ασχολείστε, να το ξέρω και αυτό. Εγώ είμαι σεφ. Σεφ. Τέλεια. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι στο σπίτι. Με τα παιδιά. Εντάξει, είναι πρόσφατα, τα έχεις. Ο μεγάλος μου είναι 7 okay. Και η μικρή μου 4,5. Α, τέλεια. Τα γλυκούλικα. Σεφ εσύ, ποια είναι η σπεσιαλιτέ σου. Δεν έχω κάποια συγκεκριμένη. Μ' αρέσει ότι μαγειρεύω να το κάνω καλά. Ωραίο. Μ' αρέσεις. Οκ. Okay. Δεν μας έφερες κάτι να μας τρατάρεις. Δεν το ξέρα, δεν μου κόψε. Θες ένα κλαμπ σάντουιτ να τρατάρω εγώ. Όχι, σε κομπλέ, εντάξει, δεν εμφανίστηκε και μπραντ, μια χαρά. Ωραία, λοιπόν, μέσα ζεστά. Ωραία, δεν είναι. Μια χαρά. Καλό είναι να έχουμε καλές θερμοκρασίες, να νιώθουμε άνετα. Πάμε λοιπόν, Γιώργο και Νατάσα, να σας πω πολύ απλά τους κανόνες σε αυτό το πράγμα που θα παίξουμε εδώ. Mm-hmm. Γι' αυτό το πλούσιο λεξιλόγιο με πήραν εδώ, γιατί λέω πράγμα πολύ συχνά. Σε αυτό το πράγμα λοιπόν, οι κανόνες είναι οι εξής. Σας κάνω ερωτήσεις και απαντάτε. Έχετε περιθώριο για δύο λάθη. Το τρίτο δυστυχώς πρέπει να σας κατεβάσω. Mm-hmm. Και έχετε στη διάθεσή σας δύο βοήθειες. Μία όπου παίρνετε τηλέφωνο έναν δικό σας άνθρωπο και τον ρωτάμε και ελπίζουμε να ξέρει. Και μία άλλη όπου παίρνουμε τηλέφωνο τον σοφό παππού μου, ο οποίος πάντα ξέρει, μας δίνει δύο πιθανές απαντήσεις και εμείς διαλέγουμε τη σωστή.
Το έχουμε. Το έχουμε, το έχουμε. Φύγαμε λοιπόν. Ξεκινάμε πρώτη ερώτηση για 25 ευρώ. Με ποιο ζώο χαρακτηρίζουμε τον πονηρό άνθρωπο? Με την Αλεπού. Κρατάω Αλεπού. Κρατάς Αλεπού. Πολύ σωστά, παμπώνει ρε Γιώργο, Αλεπουδιάρη. Κρατάω Αλεπού, 25 ευρώ είναι δικά σας. Μια χαρά. Πάμε δεύτερη ερώτηση, να τα κάνουμε 50 τα ευρώ. Ωραία. Ποια παρουσίαζε τον πρωινό καφέ μετά τη Ρούλα Κορομιλά και πριν την Ελένη Μενεγάκη? Έλα, αυτό πάρω το πάνω σου, τώρα, γιατί εγώ δεν ξέρω αυτά, με τις γυναίκες τώρα. Κορομιλά. Μετά την Κορομιλά. Αχ, πώς τη λένε. Μια ξανθιά νομίζω ήταν. Το οποίο δεν είναι λάθος, αλλά και στην τηλεόραση, στατιστικά ειδικά τότε, το 98% ξανθιές ήταν. Δεν θυμάμαι. Έλα, τώρα μην το κάνεις, εγώ δεν το έχουμε αυτά τώρα. Τηλεόραση μηδέν. Θυμήσου. Θυμάσαι κάτι για αυτήν που λες? Είχε κάνει κάτι άλλο, κάποια άλλη. Το πρόσωπό της σου έρχεται. Το πρόσωπό της μου έρχεται, δεν θυμάμαι το όνομά της. Μακρύ μαλλί, κοντό μαλλί. Νομίζω είχε κοντό μαλλί, κάπου εδώ. Πολλά νομίζω είναι. Ε? Πολλά νομίζω μαζευτήκανε. Κάτι για που να είσαι σίγουρη. Δεν θυμάμαι καθόλου πώς τη λένε. Θέλετε να πάμε σε βοήθεια ή θέλετε να πούμε του βάζω φωτιά και το καίω και ας κάνω ένα λάθος? Έλα, πάμε για ένα λάθος, δεν πειράζει. Ναι, απλά ένα πες. Πείτε ένα πες. Όνομα. Να πεις ένα όνομα τουλάχιστον. Δεν μου πειράζει καθόλου. Οτιδήποτε, πείτε ένα όνομα στην τύχη. Πείτε, ήταν η Αλέκα Παπαρίγα. Όχι, η Μελέτη ήταν μετά, νομίζω. Ούτε καν, όχι. Ούτε Μιλιαρές. Η Μελέτη πριν την... Ναι, όχι, δεν ήταν. Όχι, μετά ήταν η Ελεονόρα μας. Δεν μου έρχεται καν το πρόσωπό της. Μέρι Μιλιαρές και ούτε καν. Οκ, ήταν η Πόπη Χατζηδημητρίου. Δεν πειράζει. Δεν μασάμε, προχωράμε δυναμικά. Τρίτη ερώτηση. Πόσα πιόνια έχει κάθε παίκτης στο σκάκι? Περίμενε λίγο. Δύο άλλο. Δύο πύργοι. Βασιλιάς. Βασίλισσα. Οχτώ. Πύργοι. Τέσσερα. Ή 16-20 νομίζω είναι. Είναι δύο πύργοι. Βασιλιάς. Βασίλισσα. Ναι. Τα δύο άλογα. Οι δύο πύργοι. Οι δύο αυτά που πάνε διαγώνια. Ναι. Οχτώ. Και μπροστά άλλα 8-16. Και μπροστά άλλα 8-16. Έχει κάτι άλλο που ξεχνάω? 16 θα πω. Κρατάω 16. Ναι. Πολύ σωστά είναι 16. Ωραία. Μπράβο για τον υπολογισμό. Βγήκε σωστός και σωστή. 50 ευρώ είναι δικά σας. Πάμε για 75. Τέλεια. Ποιες άλλες κλαίνε εκτός από τις χείρες στη γνωστή παροιμία? Παντρεμένες νομίζω. Είναι κρατάω πλέον... τις παντρεμένες. Κλαίνε οι χείρες, κλαίνε και παντρεμένες αν δεν κάνω λάθος. Δώστε, δεν είναι. Ναι. Κρατάω παντρεμένες λοιπόν. Ναι. Πολύ σωστά είναι οι παντρεμένες που λένε μαζί με τις χείρες. 75 ευρώ είναι δικά σας. Το πετύχατε, δεν έχετε κανένα λόγο να κλαίτε εσείς. Εκτός και αν η παντριά δεν πάει πολύ καλά, αλλά σας κόβω να πάει εξαιρετικά. Μια χαρά, μια χαρά. Τέλεια πάει. Τέλεια. Μπράβο. Εξαιρετικά. Προχωράμε λοιπόν να γυρίσετε γρήγορα στις ευτυχισμένες οικογένειές σας. Δεύτερος γύρος, κάθε ερώτηση εδώ μετράει για 50 ευρώ. Μια χαρά. Πάμε πρώτη ερώτηση. Τι χρώμα είναι στο εσωτερικό του το παντζάρι? Τώρα είναι λίγο δύσκολο. Μπορεί να το πεις και πισινή και πορτοκαλοκόκκινο και κόκκινο. Εντάξει. Αφού δεν μου λες ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, μπλε, εγώ σωστά θα τα πάρω. Εντάξει. Κρατάω κάτι από όλα αυτά. Κόκκινο, ναι. Πολύ σωστά λοιπόν όλα αυτά και αυτό το σκούρο πορτό πράγμα. Κόκκινο, ναι. Σκούρο κόκκινο, ναι. Το δέχομαι σαν σωστό και μπράβο σας. Τρώμε παντζάρια. Φυσικά. Μας αρέσουν. Βρήκες τώρα και τους δύο που τα πεθαίνουμε. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Εγώ παιδιά δεν μπορώ να φάω παντζάρια γιατί μου έρχονται περίπου 3 φορές τη μέρα inbox στο Instagram. Τι έγινε Διονύση παντζαράκι και μου φτιάχνουν κακά φώτος από κάτω γιατί μου έγινε και ένα παντζάρι πάνω. Οπότε τα έχω συγχαθεί πια. Αλλά ναι. Λοιπόν, προχωράμε. Όσο εγώ κάνω κάτι επικίνδυνες αναστροφές εδώ πέρα. Και όπως θα κάνω τις αναστροφές. Τι Νόμπελ πήρε ο μουσικοσυνθέτης Bob Dylan? Δεν ξέρω. Να το διακινδυνεύσουμε άλλη μία. Τι εννοείς? Να πούμε Νόμπελ Ειρήνης. Νομίζω υπάρχει.
υπάρχει, αλλά μόνο παιδί. Επιβεβαιώνω ότι υπάρχει, αλλά το θέμα είναι το πήρε. Για δεν το πήρε. Μας ξαναγκάζεις άλλη μια φορά την ερώτηση. Βεβαίως. Τι Νόμπελ πήρε ο μουσικοσυνθέτης Bob Dylan? Να πούμε ότι έχουμε τα δύο λάθη και μετά να πάρουμε τη βοήθεια. Ωραία, πάρ' το πάνω σου. Πάνω μου, κάτω μου, θα το πάρουμε μαζί. Και εσύ, θα πάρετε μαζί, εδώ. Παρέα, θα το κουβαλήσετε. Ναι, ναι. Λοιπόν, ναι, το κλειδώνω. Στις πλάτες σας, Νόμπελ Ειρήνης κρατάω. Ναι, ναι, ναι. Με μεγάλη μου λύπη οφείλω να σας ενημερώσω ότι είναι Νόμπελ λογοτεχνίας. Εντάξει. Κρίμα για εσάς, μπράβο στον Bob όμως, όπως και εννοείται, ναι, εννοείται. Πάμε, επόμενη ερώτηση. Σε πόσες Ολυμπιάδες πήρε μέρος η Βούλα Πατουλίδου? Σε τρεις, σε πέντε ή σε έξι? Και θα πάρουμε τηλέφωνο, δεν πάμε να χάσουμε τώρα, κατεβήκαμε. Να προσπαθήσουμε να φτάσουμε τουλάχιστον. Λοιπόν, θα πάρω τηλέφωνο. Και να μην κερδίσετε κάτι, να έχετε την τζάμπα διαδρομή. Ναι. Κάτι είναι γι' αυτό. Λοιπόν. Ποιον θα πάρεις? Θα πάρω ένα φίλο μου. Οκ. Πώς τον λένε? Παναγιώτη τον λένε. Εντάξει. Πάρ' τον σε ανοιχτή ακρόαση. Ναι, θα τον πάρω τώρα. Εντάξει, λοιπόν. Πόσα ψηφία έχει στο τηλέφωνο? Ακούγεται τώρα. Α, γιατί νιώθω ότι καλείς τόση ώρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είμαι στο παιχνίδι ταξί. Και θέλω την βοήθειά σου. Να ακούσω. Να ακούσεις. Να ακούσω να δω αν μπορώ να βοηθήσω. Ναι, δεν ναι. Παίρνω και όρκο. Ναι, δεν παίρνει και όρκο. Γεια σου Παναγιώτη. Θέλουμε να μας πεις... Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σε πόσες Ολυμπιάδες έλαβε μέρος η Βούλα Πατουλίδου? Σε τρεις, σε πέντε ή σε έξι? Δεν σας ακούω καθόλου. Πες τα πίσω. Ρίξε. Σε πόσες Ολυμπιάδες έλαβε μέρος... Πώς την είπαμε την κυρία? Βούλα Πατουλίδου. Η Βούλα Πατουλίδου. Η Βούλα Πατουλίδου. Σε τρεις, σε πέντε ή σε έξι? Βούλα Πατουλίδου, Ναι. Πάρ' το χρόνο σου, σκέψου, μην αγχώνεσαι. Σκέψου και δώσε μας μία απάντηση για την Ελλάδα, ρε γαμώτο. Για την Ελλάδα, ρε γαμώτο, που λέγεται το παλικάρι. Βούλα Πατουλίδου, σε πόσες Ολυμπιάδες έλαβε μέρος αυτό? Αυτό. Αν ακούω καλά. Ναι. Πολύ καλά ακούς. Αν ακούω καλά, δηλαδή. Άκουσα μόνο ένα για την Ελλάδα, ρε γαμώτο. Όχι. Ναι. Αυτό. Σε πόσες Ολυμπιάδες έλαβε μέρος ο Βούλα Πατουλίδου? Πολύ σωστά. Σε τρεις, σε πέντε. Σε τρεις, πέντε ή Βούλα Πατουλίδου, σε τρεις, πέντε ή. Έξι. Ή έξι έλαβε μέρος ο Βούλα Πατουλίδου. Θεσπέσια ακούει. Να σας πω την αλήθεια, δεν πολύ θυμάμαι. Ό,τι και να απαντήσω θα είναι. Αν απαντήσεις λάθος, να ξέρεις ότι κατεβήκαμε. Δεν φτάσαμε ούτε στον προορισμό μας. Πέντε Ολυμπιάδες. Πέντε λες? Πέντε. Κρατάει τη μέση τιμή, το πέντε. Ωραία. Πάμε και θα σε πάρω μετά να σου πω. Θυμάμαι ήταν το 2004 η τελευταία. Με πέντε Ολυμπιάδες. Ωραία, ωραία. Και πέντε. Και ό,τι βγει. Έγινε, έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Γεια, γεια. Ωραία, κλειδώνουμε το πέντε. Πολύ σωστά το κλειδώσατε το πέντε, γιατί είναι όντως πέντε Ολυμπιάδες. Μπράβο, παιδιά, μπράβο και στον Παναγιώτη. Ωραία, ωραία. Είναι ο Παναγιώτης. Αλλιώ βλέπω να κατεβαίνουμε εδώ πέρα. Όχι, προλάβατε, θα φτάσετε στον προορισμό σας. Εγώ δεν πάω να πιστεύω σε εσάς. Έχετε 175 ευρώ. Τέλεια. Και εδώ να μας αφήσει, καλά είμαστε. Καλά είμαστε, παιδιά. Πάμε λίγα ακόμα, ρε. Στοχεύετε ψηλά. Πάμε, πάμε. Λοιπόν, πάμε. Πάμε να τα κάνουμε 225. Ποιο είναι το χρώμα ενός σχολικού λεωφορείου? Πάλι καλά. Όπως και το ωραίο ταξί, κίτρινο. Κρατάω κίτρινο, σαν την ταξάρα μας. Ναι, 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 ναι. Πολύ σωστά κίτρινο. Πάρε μια εύκολη να έχετε, για να μην λέτε. Μια χαρά, μια χαρά. Στις εύκολες απαντάω. Τις δύσκολες. Μην κάνεις bullying στην κοπέλα. Δεν είπα τίποτα. Είπαν τα μάτια σου, είπαν Γιώργο. Σταμάτα. Μην βάζεις τέτοια λόγια, θα με κάνει αδερφή τη σπίτι μετά. Μην είσαι κακούλης. Το bullying που έκανες θα το λάβεις από τη σύζυγο. Γι' αυτό πρόσεξε, προνόησε. Λοιπόν, αλλάζουμε γύρω, τρίτο γύρο, πρώτη ερώτηση. Γιώργο, ο άνθρωπος ή ο σκόρος έχει την καλύτερη ακοή στο ζωικό βασίλειο? Ο άνθρωπος ή ο σκόρος έχει καλύτερη ακοή στο ζωικό βασίλειο? Ακοή? Ναι, ναι, ναι. Κοίτα τώρα πόσο εύκολα μπορεί να είναι, αλλά ναι, ναι. Εγώ προσωπικά και αυτό δεν το γνωρίζω. Εντάξει, αλλά είναι εξαίρεση. Ο άνθρωπος ή ο σκόρος. Διαλέγεις ένα από τα δύο. Ποιος έχει καλύτερη ακοή? Ο σκόρος ακοή.
Νομίζω ότι. Σακούει να πλησιάζει την ντουλάπα και φεύγει. Αφήνει το πουλόβερ κάτω και φεύγει. Δεν το ξέρω. Συνήθως θα πούμε άνθρωπος και τι γίνει. Τύπου. Δεν μπορεί να πάρει και ερώτηση εδώ πέρα. Μπορείς, αν πάρεις τον παππού, θα σου δώσει τη σωστή απάντηση κατευθείαν. Ωραία. Θέλω να κάνουμε πάρω τον παππού για safe, μήπως κοντεύουμε κιόλας. Ωραία, παίρνουμε παππού και ελπίζουμε για τα καλύτερα. Ελπίζουμε για τα καλύτερα. Ωραία. Παππού, είσαι εκεί. Είμαι εδώ. Τι ενθουσιασμός είναι αυτός, ρε παππού. Ενοχλήσαμε. Δεν μ' αρέσει όταν με παίρνετε για να δώσω τη σωστή απάντηση. Θέλω να παίζω λίγο με τους παίκτες. Ωραία, δώσε λοιπόν τη σωστή απάντηση και μία απάντηση που δεν είναι μία από τις δύο αυτές. Για να παίξεις λίγο. Ο σκόρος ή το δελφίνι. Ωραία. Είδες. Τι είδες. Οι πιθανές απαντήσεις είναι ο σκόρος και ο άνθρωπος. Μην μπερδευτείτε εσείς. Ναι, όχι, ναι. Είδες ότι ναι. Δεν είναι άνθρωπος. Λέγαμε δεν είναι άνθρωπος. Ναι, ναι. Οπότε ναι, ο σκόρος και τον ευχαριστούμε πολύ τον παππού. Ευχαριστούμε πολύ παππού. Ευχαριστούμε πολύ παππού. Πολύ σωστά ο σκόρος, παιδιά. Μπράβο. Είστε στα, άσε με λίγο να υπολογίσω, 325 ευρώ. Όχι κι άσχημα. Πάμε για την τελευταία ερώτηση που προλαβαίνουμε να τα κάνουμε 425 τα ευρώ. Φρόντισε να την ξέρεις. Φρόντισε και εσύ να την ξέρεις. Μιχάλα, ναι, εννοείται. Στηρίζομαι πάνω της. Λοιπόν, πάμε λίγο. Όταν λες, θα έχω διαβάσει. Τι χρόνο χρησιμοποιείς? Μελλοντικό. Όταν μπαίνει το θα είναι μελλοντικός ο χρόνος. Συντελεσμένο μέλλοντα ή εξακολουθητικό μέλλοντα? Τώρα μας πιάνει αδιάβαστος. Και έχουμε και παιδιά που είναι και τρίτη δημοτικού και τα έχουν κάνει. Όχι, εμένα είναι πρώτη. Δεν έχει κάνει ακόμα. Θα φας bullying και από τα παιδιά γυρνώντας. Ναι. Κοίτα, πώς το είπες, συντελεσμένο. Συντελεσμένο ή εξακολουθητικό. Εξακολουθητικό είναι όταν κάτι καλά το επαναλαμβάνει. Δεν είναι, ναι. Αν κάνω λάθος. Θα έχω. Θα έχω διαβάσει. Μόνο μου συντελεσμένο. Και εγώ συντελεσμένο θα πω. Εξακολουθητικό είναι θα ξανά, ξέρω εγώ, νομίζω. Ναι. Συντελεσμένο. Συντελεσμένο μέλλοντα κρατάω. Ναι, ναι, ναι. Παιδιά μου, δυστυχώς δεν το ξέρατε και χρειάστηκε να το πάτε υποθέτοντας. Παρ' όλα αυτά, πολύ σωστά είναι ο συντελεσμένος μέλλοντας. Που μας έβαλε την ψυχή, λέω. Παμαρτία, λέω. Μας τρόμαξες. Τελευταία ερώτηση τώρα. 425 ευρώ είναι δικά σας. Mm-hmm. Καθίστε να παρκάρω κάπου το όχημα. Ωραία. Να τα μαζέψω, να τα μετρήσω και να σας τα δώσω. Ωραία. Αρχίστε εσείς να σκέφτεστε. Τώρα δεν σου λέω, εκεί πάω και παρκάρω εγώ. Α, καλό. Δεν σου λέω, ρε. Σκεφτήκαμε σωστά, νομίζω, έτσι. Σκεφτήκατε σωστά. Και τώρα είναι παιδικές ερωτήσεις. Είναι και λίγο το άγχος που σε καταβάλει. Και να το πούμε. Και αυτό, κάτι δηλαδή που μπορεί να είναι αστείο σαν ερώτηση. Δεν είναι σε το δυσκολεύει. Ίδιο με το να σου κάνουμε την ερώτηση εδώ και το να την κάνουμε σπίτι ναι. Και να βλέπει την εμπομπή. Και καλά, αυτό γιατί δεν το σκέφτηκε. Ισχύει. Όταν έχει εδώ πέρα τόσα φώτα να σε βαράνε πάνω σου και έναν εκθαμβωτικά όμορφο παρουσιαστή να σε ρωτάει. Αυτό. Γι' αυτό με πήρανε. Ξέραν τι κάνανε. Δεν θέλανε να δίνουν λεφτά πολλά, γι' αυτό με πήρανε. Λοιπόν, παιδιά μου, 425 ευρώ είναι εδώ και είναι έτοιμα να γίνουν δικά σας. Το μόνο που μένει να ρωτήσω τώρα είναι, τα θέλετε τώρα μπαμ στο χέρι και άντε γεια, ή μήπως θέλετε να ρισκάρετε. Και να πείτε ότι θα σας κάνω μία ερώτηση ακόμα για την ερώτηση να... μπορούμε να την ακούσουμε πρώτα ή πρέπει να φυσικά και όχι, παμπώνει η αλεπού. Είναι η πρώτη ερώτηση που κάναμε την αλεπού, η πονηρή αλεπού που θες. Ναι, ναι, κοίτα, εγώ ψήνω. Άρα όχι. Δεν ψήνεσαι. Εγώ είμαι λίγο του ρίσκου. Τι βρίσκει με το ρίσκι. Ό,τι πεινατά θα τα αφήνω πάνω τη. Νομίζω ότι είναι ένα. Καλά είναι. Από εκεί ένα ταξάκι πήραμε, το καφέ μα το πιούμε, να πάρουμε και από 200 ευρώ. Έτσι, έτσι. Αυτό. Μην πίνετε καφέδε 400 ευρώ, πάτε σε πιο φθηνέ καφετέρειε. Μπορούμε να πάμε να φάμε. Ναι. Με τι οικογένειέ μα. Πολύ σωστό. Θα ευχαριστηθούμε στη σου. Σα λέω την ερώτηση παρόλα αυτά να ξέρετε τι χάσατε, αν θα το είχατε ή όχι. Τι χρώμα είναι τα αστέρια στην Αμερικανική σημαία. Χρυσά. Άσπρα, άσπρα, άσπρα. Άσπρα. Α, το είχατε. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Και τα 425 ευρώ. Μην χειροδικείς την κουνιάδα σου. Λοιπόν. Θέλω καιρό να το κάνω, βρήκα αφορμή. Βρήκες αφορμή τώρα που γράφουν 400 κάμερες. Πολύ ωραίο σύστημα. Λοιπόν. Θα έχω αποδείξεις. Εδώ. Θα σε πάμε στα δικαστήρια, ρε. Λοιπόν. Να είστε καλά, παιδιά. Εσύ. Έλα, νάτος, ορίστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ. Εμείς χαρήκαμε. Ευχαριστώ πολύ και εγώ επίσης, παιδιά. Καλή συνέχεια, καλό ξόδεμα. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, γεια σας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι.
Ήταν πολύ ωραία εμπειρία, πέρασαν πολύ όμορφα, κερδίσαμε κιόλας. Κερδίσαμε, ναι. Δεν ήθελε να σκάρουμε στο τέλος να διπλασιάσουμε και θα το θα κερδίσαμε. Το είπαμε, αλλά δεν πειράζει. Πέρασαν πολύ ωραία. Αυτά. Γεια σας.